Ο τρίγος των μελισσιών ολοκληρώθηκε και οι μελισσοκόμοι μπήκαν στη ρουτίνα του χειμώνα. Τα μελίσσια ετοιμάζονται να ξεχειμωνιάσουν σε μέρη που υπάρχει περίσσια γύρι και τροφή, έτσι ώστε τα μελίσσια να γονιμοποιηθούν και να πάρουν κάποιες προμήθειες για το χειμώνα. Πήγαμε στο μελισσοκομείο του μέλους του μελισσοκομικού συνεταιρισμού Θάσου Γιώργου Μπραστιανού, στο μικρό τύμπανο της Ξάνθης. Και ο Γιώργος Μπραστιανός έκανε επιθεώρηση κυψέλης ενώπιον της κάμερας, αρχίζοντας από το καπνιστήρι. Είμαστε στο μικρό τύμπανο Ξάνθης με τον Γιώργο τον Μπραστιανό, μέλος του μελισσοκομικού συνεταιρισμού Θάσου. Προηγουμένως ανάψαμε το καπνιστάρι, σωστά? Καπνιστήρι, ναι. Καπνιστήρι, λοιπόν. Το ανάψαμε. Γιατί χρειάζεται αυτό, Γιώργο? Για να ηρεμήσουμε τις μέλισσες. Να ηρεμήσουμε τις μέλισσες, να μπορέσουμε να ανοίξουμε και να δούμε τι κάνει το μελίσι. Βρισκόμαστε στην περίοδο μετά τη συγκομιδή, έτσι? Βεβαίως, είμαστε στην περίοδο. Ο τρίγος τελείωσε και πλέον τα μελίσια διακολουθούν μια διαδικασία ξεχειμωνιάσματος, όπου πέφτουν σε κατά κάποιο τρόπο χειμερή ανάρκη για αυτά, για να πάμε να περάσουμε στην καινούργιο έτος, την άνοιξη με καινούργιο πληθυσμό και να ξεκινήσει καινούργια περίοδος. Και πριν περάσουμε τη χειμερή ανάρκη, τα μελίσια έρχονται σε μια περιοχή όπως εδώ, γιατί έχει νομή, που λέμε, τροφή δηλαδή, που θα τα βοηθήσει να βγουν μέλισσες, εργάτριες ικανές να ξεχειμωνιάσουν. Ακριβώς. Το φθινοπορεινό ρίκι δουλεύουν τώρα, το κοινό σουσούρα το λέμε εμείς, που βοηθάει να κάνουν αλλαγή τον πληθυσμό τους, που είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο για τα μελίσσια, ώστε να πάμε σε αυτό το ξεχειμώνιασμα με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Και τώρα λοιπόν θα ανοίξουμε ένα μελίσι, να δούμε τι γίνεται. Είναι μικρός. Εδώ τώρα, Γιώργο, αυτό υπάρχει κατάλληλη μόνωση και εδώ το κυρόπονο σαν κουβέρτα για τον πληθυσμό. Να δούμε από πιο κοντά τις μέλισσες. Εδώ τώρα τι ελέγχουμε, Γιώργο? Τώρα αυτή τη στιγμή εδώ πέρα η δουλειά μας είναι να δούμε πρώτον, φυσικά, να έχει μάνα, η οποία είμαστε και τυχεροί, Βασίλισσα που λέμε, ναι. Είναι εδώ πέρα, να μπορεί να τη βρει η την κάμερα. Ξεχωρίζει από τις άλλες. Ξεχωρίζει. Είναι μεγαλύτερη, είναι άλλου χρώματος. Έτσι ακριβώς. Πρώτα κάνουμε έλεγχο για αυτό, μετά κάνουμε έλεγχο για τυχόν κάποια παράσιτα βαρώα, είναι κάποιες ιώσεις που μπορεί να έχει αναμιλήσει σε αυτή την περίοδο, κάποια θέματα τα οποία τα επηρεάζει για την υγιεινή τους. Και εφόσον ελέγξουμε και τις τροφές, αν χρειαστούν κάποιο συμπλήρωμα, οτιδήποτε, πράττουμε τα ανάλογα. Και εδώ, Γιώργο, τα ταΐζουμε τα μελίσια αυτή την περίοδο, γιατί τα κλέψαμε προηγουμένως. Εντάξει, αν μπορούμε να το πούμε κλοπή, ναι, κάπως έτσι. Ναι. Αυτό κάνουμε δηλαδή. Αυτό κάνουμε, αν και στην προκειμένη περίπτωση τώρα. Ναι, αυτό δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, γιατί βρίσκουν αυτή την περίοδο. Και μάλιστα υπάρχουν και σφραγισμένα τελάρα. Υπάρχουν, δηλαδή. Και, ναι, δεν τα κλέβουμε όλα. Δεν τα κλέβουμε όλα. Κλέψαμε κομψά δηλαδή. Κλέψαμε κομψά. Αφήσαμε και για αυτά. Δόξα τω Θεώ μας αποζήμιωσαν. Εδώ μπορούν να φανούν και οι γύρες που αρχίζουν να αποθηκεύουν. Γιατί χρειάζεται εκτός το μέλι και η γύρη, είναι απαραίτητο για την εκτροφή του γόνου. Αυτός εδώ είναι ο γόνος, αυτή η έκταση εδώ πέρα, καινούργιες μέλισσες δηλαδή, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, mm-hmm. που θα εκολαφθούν αργότερα για να... Και να πούμε ότι οι μέλισσες αυτές... Εδώ αποθηκεύουν περισσότερο γύρι, φαίνεται και στα πόδια τους, αν έρθει η κάμερα κοντά. Οι μελισσοκόμοι τα λένε και κεράφια αυτά, έτσι. Κεράφια, ακριβώς. Ξέρετε κι εσείς. Εδώ πέρα. Είπαμε, Γιώργο, γιος μελισσοκόμου. Βέβαια, φαίνεται. Φαίνεται. Εδώ στα πόδια τους κρατάνε τα κεράφια. Υγιής είναι το μελίσι αυτό. Βασίλισσα έχει, αποθέματα έχει. Είναι στην περίοδο που δουλεύει. Εδώ, αν την άξουμε λίγο, θα πέσουν και κάποιες σταγόνες μέλι, ίσως μέσα περισσότερο. Ναι, είμαστε καλά. Αυτό που βλέπουμε. Ορίστε, βλέπουμε το μέλι που πέφτει. Το μέλι που πέφτει. Αυτό το μέλι τώρα είναι ικανό να ξεχειμωνιάσει. Εντάξει,
Και τώρα, επειδή είναι λίγα τα τελάρα, έχει τη μόνωση. Τη μόνωση εδώ με το φελιζόλ και την επιπλέον μόνωση. Με το κυρόπανο. Με το κυρόπανο, κουβέρτα δηλαδή. Κουβέρτα, για να μην κρυώνει το χειμώνα. Για να μην κρυώνει το χειμώνα. Απομονώνουμε το υπόλοιπο μέρος της κυψέλης, το οποίο δεν χρειάζεται αυτή την περίοδο. Μικραίνουμε ώστε μικρότερος χώρος πιο εύκολα να το ζεστάνουν. Πιο εύκολα ζεστάνεται κλπ. Και συντηρείται. Και όταν όλα πάνε καλά και την άνοιξη δυναμώσει το μελίσι, αυτό το μελίσι που βλέπουμε που τώρα έχει 5 τελάρα, μπορεί να φτάσει 20. Τα 20, έτσι. Και μπορεί και παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω. Ακριβώς. Μπαίνει και καπάκι και όλα αυτά. Δεύτερος όροφος. Δεύτερος όροφος. Ακριβώς. Λίγο αργότερα οι ρόλοι άλλαξαν. Ο διευθυντής της τηλεόρασης του Σέντερ Νίκος Πιτσέρης, με την ιδιότητα του ιού μελισσοκόμου, άνοιξε με τη σειρά του μία κυψέλη και έκανε την καθιερωμένη επιθεώρηση. Βγάζουμε το κυρόπανο. Το κυρόπανο. Καπνίζουμε το μελίσι. Ακριβώς. Καλά. Με τη βοήθεια του ξέστρου. Εδώ βλέπουμε ότι αρχίζουν. Έχει πολύ μέλι. Έτσι. Αρχίζουν να τοποθετούν μέλι, ναι. Ναι. Είναι φρέσκο αυτό το μέλι. Φρέσκο, φρέσκο. Αυτά τα κυριά μετά τον τρίγο μπαίνουν άδεια και τώρα αρχίζουν σιγά σιγά και τα γεμίζουν. Δεν βλέπουμε εδώ ακόμα τη βασίλισσα. Ούτε εγώ, ναι. Εδώ έχει γόνο. Εδώ έχει γόνο, έτσι. Ναι. Γόνος είναι εδώ. Ακριβώς. Αυτά εδώ, τα σφαγισμένα. Αυτά, αλλά εδώ είναι γύρι. Εκεί και το μέλι. Συνήθως έτσι τα τοποθετούν.